Βρισκόμαστε στην αίθουσα παλαίωσης. Εδώ πρέπει να κάνουμε ησυχία. Γιατί το σαλιώτικο γλυκό μουσχάτο ξεκουράζεται μέσα σε αυτά τα ξύλινα βαρέλια, ώστε με το χρόνο να εμπλουτιστεί σε αρώματα και γεύση. Στην αίθουσα παλαίωσης, ο επισκέπτης μπορεί να πάρει μία αίσθηση σχετικά με το πώς το κρασί παλαιώνει σε ξύλινα βαρέλια, παραμένοντας σε αυτά έως και 6 χρόνια. Εδώ βρίσκονται 100 βαρέλια από γαλλική ύδρη, εισαγόμενα από τον Μπορντό της Γαλλίας, τα οποία περιέχουν γλυκό σαμιώτικο κρασί. Ο υψηλός δείκτης υγρασίας αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της παλαίωσης των ίνων. Στο κέντρο της αίθουσας, οι βαρελάδες του συνεταιρισμού κατασκεύασαν από παλαιά βαρέλια έναν ιδιαίτερο χώρο ξεκούρασης για εσάς. Σε όλη την αίθουσα παλαίωσης μπορείτε να δείτε μεταλλικές αποτυπώσεις που χρησιμοποιούνταν ώστε να καταγράφεται η χώρα εξαγωγής πάνω στα βαρέλια. Όπως βλέπετε, οι εξαγωγές του σαμιώτικου κρασιού γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ κάθε χρόνο ανοίγονται νέες αγορές για το σαμιακό ίνο. Στα κελάρια παλαιώνει το γλυκό σαμιώτικο κρασί μέσα σε φιάλες. Εδώ διατηρούνται περίπου 3.000 φιάλες συλλεκτικού χαρακτήρα και μεγάλης αξίας. Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση, ώστε να βρέχεται οφελώς από το κρασί για να μην ξεραθεί και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος χωρίς ηλιακό φως, για να μπορούν να συντηρηθούν. Εδώ φυλάσσονται φιάλες από την εποχή ίδρυσης του συνεταιρισμού, δηλαδή από το 1934, αλλά και μία πλήρης γκάμα των κρασιών που παρήγαγε ο συνεταιρισμός από το 2003. Ειδικότερα, από το 2000 και μετά, οι οινολόγοι του συνεταιρισμού παρακολουθούν και καταγράφουν την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας παλαίωσης κατά εσοδίες. Το κελάρι εμπλουτίζεται κάθε χρόνο.